κυριολεκτική κυρίωση μετά από το νοσοκομείο. Για το αδείγμα της εγκληματικής εμφάνισης. Ήδη, δυστυχώς, έχει κρυφθεί το αδείγμα της κατοχής των όπλων. Τα όπλα της συγκεκριμένα ήταν πολλά. Κατασχέθηκαν από τέσσερα. Και ό,τι θάμα, εντός εισαγωγικών, απεδόθηκε κατηγορία κατοχής μόνο σε ένα από τους δικαιωμένους. Πολύ έξυπνα ο ίδιος και δικηγόρος, οδηγήθηκαν στο ασφαλόφορο, δεν έκαναν αίσθηση να πούν δεν ήταν τα όπλα. Ο ένας απεδέχθη ότι δεκάδες όπλα είναι δικά του. Το δικαστήριο δεν μπορεί να καταλάβει πώς έκανε αυτό το λάθος. Και αντί να σταματήσει η διαδικασία και να ζητήσει την δικαιοσύνη να συνεχίσει με την επαφή της Αρχιτεκτονίας και των Αρχιτεκτονίων, δίκασε την δίκαση. Καταδίκασε το κατηγορούμενο στην ανώτερη κοινωνική ποινή, ενώ ο σωστός χαρακτηρισμός ήταν ότι οι εγγεγραμμένες κατοχές όπλων και εξαπλούνται την επαφή στον ανώτερο. Με αυτόν τον τρόπο μείναμε μόνο στα δικήματα της Αρχιτεκτονίας και των δύο αποδηλών Αρχιτεκτονίας, και δυστυχώς δεν ασκήθηκε την επίδειξη του Δημοτικού Ελλάδος οι εκτιμμένοι κατοχοί όπλων που είχαν μνήμα του κατοχή και επισήμη πολιτική καταδίκη. Κατά τη διάρκεια της δίκης, για το ένα δείχνει ότι όχι από το άλλο υπάρχει ένα ιερείο δεκαμένο από εκείνη την κατοχή στην κυβέρνηση, δυστυχώς εκεί αυτό το αδείγμα δεν μπορεί με συλλογική δίωξη να εκδικαστεί με αυτού του κατοχού. Για το δίκημα όμως της κυβερνητικής οργάνωσης και εγώ και οι οικογένειες των ειδικών αναγνωρίζουν και οι δικαστές στο τέλος και ενώ και κατά την άποψη να ασκηθεί στην κυβερνητική δίωξη θα γίνει μια νέα δίκη μόνο για το δίκημα στην κυβερνητική δίωξη. Έκανε τι. Και το DNA, το ειδικό του δεν είναι πολύ μεγάλο. Το ενδιαφέρον είναι στο DNA του αίματο του άνθρωπου. Αυτό το προσωπικό DNA που διέθεται στο DNA του είναι στου περισσότερου άνθρωπου. Δεν είναι επειδή ακούμπησε ο άνθρωπο στο σώμα. Είναι το σώμα του άνθρωπου που είναι. Οι περισσότεροι από αυτού ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι συνήθω. Όμω μέσα στο αυτοκίνητο είναι το αίμα του άνθρωπου. Εκείνο που να σα πω μόνο είναι γιατί σε έχουμε την ιδέα ότι σε ένα δίκημα, στο αδίκημα τη ανθρωποκτονία, δεν χρειάζεται πλέον, και έτσι λέει και η νομολογία, να είσαι αυτός που αφαίρεσε τη ζωή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πει, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Γιατί θα υπάρχει πάντοτε το ερευνητικό το δικό μου κύκλωμα. Γι' αυτό το λόγο και με την επιλογή που είχαν την περισσοτική κατηγορημένη, ασκήθηκαν οι ίδιες ποινικές διώξεις για όλους. Πιθανώς να μην ευκολύνει όλοι. Όμως αν βοηθούσαν την δικαιοσύνη, δεν μπορεί να πει ότι η ψωνιάδη που έχει πρόσφατα τον Πάσχο Αλφινάστα, ότι δεν βρέθηκε ο δράστης. Και άρα αφώνω την κατηγορία. Εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα έρθουν τα καταλήξει. Εγώ πιστεύω ότι τα κλίγα του όντω δεν θέλω να προσκοπήσω το τι έχει κάνει ο καθένα σε αυτό το στάδιο. Έχω ετοιμάσει ένα πόλεμο το οποίο θα καταθέσω στην έναξη τη δίκη. Όσοι από εσά στην έξω θα ακούσετε τώρα τι σου λέω. Υπάρχουν στοιχεία για όλου του κατηγορούμενου. Για όλου.